Στη σωστή κατεύθυνση βλέπει τη συμφωνία στο Eurogroup για την Ελλάδα ο διάσημος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλέξη Παπαχελά σήμερα το απόγευμα λίγο πριν τη συμμετοχή του σε συζήτηση που οργάνωσε στην Αθήνα η Intelligence Squared Greece. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα. Είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Ήταν σημαντικό να μην υπάρξει μια τεχνικά επίσημη χρεοκοπία, ακόμη κι αν η αναδιάρθρωση του χρέου γίνει με αναγκαστικού όρου και με τη χρήση νομοθεσία, οπότε δεν είναι θελοντική αυτή η συμφωνία. Μην γελιόμαστε, είναι αναγκαστική αναδιάρθρωση. Είναι θετικό επίση ότι το καινούργιο μεγάλο πρόγραμμα εγκρίθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι με το νέο πακέτο το ελληνικό χρέο θα παραμείνει ψηλό. Στην καλύτερη περίπτωση, το χρέο θα είναι στο 120% του ΑΕΠ, που είναι και πάλι ψηλό. Στο χειρότερο σενάριο, μπορεί να φτάσει ακόμη και το 60%, όπω πιστεύει και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Στην περίπτωση τη Ελλάδα, όμω, είναι σημαντικά τα εξή δύο προβλήματα. Το πρώτο το μεγάλο χρέο που έχει συσσωρευτεί και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όπω στι τράπεζε που θα χρειαστούν επανακεφαλαιοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερη αναδιάρθρωση. Αλλά επίση η Ελλάδα έχει πρόβλημα ύφεση, απώλεια ανάπτυξη. Και αν δεν έχετε μια πραγματική υποτίμηση που θα επαναφέρει τα πλεονάσματα και την ανταγωνιστικότητα, η χώρα θα μπει σε ένα φαύλο κύκλο και η λιτότητα θα κάνει την ύφεση χειρότερη. Οπότε χρειάζεστε ανάπτυξη, εισόδημα, δουλειέ. Και γι' αυτό ενδεχομένω να χρειαστεί να βγείτε κάποια στιγμή από την Ευρωζώνη και να γυρίσετε σε ένα εθνικό νόμισμα. <Ρι> η ευρωζώνη>, ευρωζώνη δεν είναι έτοιμη. Η Ισπανία και η Ιταλία συγκεκριμένα δεν έχουν θωρακιστεί αρκετά. <Ρι ευρωζώνη> Αλλά αν σε 12 μήνε η Ιταλία και η Ισπανία έχουν καταφέρει να θωρακιστούν, περιμένω ακόμη και να συζητείτε το ενδεχόμενο εξόδου, κυρίω από χώρε τη Ευρώπη όπω η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία. Ολόκληρη τη συνέντευξη, κυρίε και κύριοι του Νουριέλ Ρουμπινί, θα την παρακολουθήσετε στη συνέχεια τη μεγάλη έρευνα των νέων φαγγέλων για το πώ φτάσαμε στο μνημόνιο την ερχόμενη Δευτέρα στι 11 το βράδυ.